Καλησπέρα σα. Παρακολουθείτε το The Press Project. Είμαι ο Παναγιώτη Παδομανολάκη και μαζί μα έχουμε την Κωστήλια Καρύδη, η οποία ήταν δύο εβδομάδε ω εθελόντρια γιατρό ανεστησιολόγο στη Γάζα. Καλησπέρα. Χάρηκα πολύ που σε έχουμε μαζί μα. Καλησπέρα. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να ξεκινήσουμε να μα πει με ποιον τρόπο έφτασε στη Γάζα, γιατί είναι και ένα ταξίδι που είναι και δύσκολο να γίνει και δεν υπάρχουν και πολλοί τρόποι να φτάσει. Εγώ πήγα μιας ε, οργάνωσης η οποία λέγεται Medical Aid for Palestinians, MAP. Ε, δουλεύει στη, όχι μόνο στη Γάζα και στη Δυτική Όχθη και στο Λίβανο ε, γενικά με Παλαιστίνιους από το 85, Δηλαδή έχει έχει πολύ προσωπικό και μέσα στη Γάζα ε, και συνεργάζονται σε αυτές τις αποστολές με το International Rescue Committee, το IRC. Ε, πήγα μέσω αυτών, ε, οι οποίοι όμως την αποστολή της συντονίζουν μέσω του ΟΙΕ. Οπότε μπήκαμε με κονβόι του ΟΙΕ ε, στη Γάζα. Ε, ο ΟΙΕ προσπαθεί να συντονίσει ε, αυτό που λέγεται emergency medical teams. Δεν ξέρω τώρα πώς να το πω στα ελληνικά και προσπαθούσα να το βρω χτες. Ε, μάλλον οι ιατρικέ αποστολέ εκτακτονάγκε. Αυτό έχει ξεκινήσει μετά το σεισμό τη ΑΕΤ περίπου. Ε, και. Ε, ναι, αυτό ουσιαστικά. Το νοσοκομείο το οποίο βρισκόσουνε, πού βρίσκεται ακριβώς στη, στη Γάζα, εγώ, Ποιο είναι, για πόσο καιρό ήσουν εκεί πέρα, Εγώ ήμουνα στο European Gaza Hospital, ε, το οποίο βρίσκεται στο Han Yunis. Ε, ήμουν εκεί για δύο εβδομάδες, δύο εβδομάδες ήμασταν μέσα. Ε, γενικά ο τρόπος ο οποίος γίνεται αυτός ο συντονισμός με τον ΟΗΕ είναι ότι όλες οι οργανώσεις στέλνουν ομάδες να υποστηρίξουν τα νοσοκομεία τα οποία υπάρχουν ήδη. Ε, και δουλεύαμε μαζί με το ντόπιο προσωπικό, δηλαδή πήγαμε, μας περίμεναν, ήξεραν, είχε ασχοληθεί η ομάδα που νωρίτερα να μας θα πει ότι θα έρθει αυτή η ομάδα από τη ΜΑΠΑ ή ε, συστηθήκαμε στη διοίκηση του νοσοκομείου, μα έδωσαν, μα είπαν ότι εγώ, σαν αναισθησιολόγο, θα συνεννοηθώ με του αναισθησιολόγου. Ε, οι ορθοπαιδικοί τη ομάδα μου μίλησαν με του ορθοπαιδικού και το συντονίσαμε να βοηθήσουμε ουσιαστικά τι ομάδε οι οποίε δουλεύουν ήδη στο νοσοκομείο. Η αποστολή ήταν μεγάλη, δηλαδή πόσα περίπου άτομα συμμετέχετε σε αυτή την Εμεί ήμασταν έξι άτομα. Ήμουν εγώ αναστησιολόγος. Είχα έναν νοσηλευτή αναστησιολογικού, έναν νοσηλευτή χειρουργείου, δύο ορθοπαιδικούς και έναν αγκιοχειρουργό. Η ΜΑΠ προσπαθεί τουλάχιστον όσο γίνεται να στέλνει <κυρίζει> ολοκληρωμένες ομάδες, δηλαδή ομάδες οι οποίες δεν χρειάζονται κάποιον άλλον για να δουλέψουν, Εμεί μπορούσαμε, εμεί δουλεύαμε μόνοι μα σαν ομάδα, δεν χρειαζόμασταν, δεν χρειαζόμουν νοσηλευτή αναισθησιολογικού, γιατί είχα, δεν χρειαζόμασταν νοσηλευτή χειρουργείων. Κάποιε φορέ μπορεί ο καθένα να δούλευε με άλλε ομάδε και να ερχόταν κάποιο από τον τόπιο προσωπικό να, να, βοηθήσει. Αλλά μπορούσαμε να δουλέψουμε και μόνοι μα, το οποίο ήταν πολύ, πολύ καλό, γιατί ήμασταν αυτόνομοι ουσιαστικά. Απλά χρειαζόμασταν μια αίθουσα χειρουργείου και χρειαζόμασταν, τους, ε, επειδή κάναμε πολλού ορθοπαιδικά χειρουργία, τους ορθοπαιδικούς του νοσοκομείου να, προ, να βάλουν προτεραιότητα σε ασθενείς και να, αρχ, να έρχονται οι ασθενείς στο χειρουργείο ουσιαστικά. Πώς λειτουργεί ακριβώς αυτό με την αποστολή των γιατρών εθελοντών στη Γάζα, υπάρχει ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα στο οποίο μένετε ως γιατροί, ανακυκλώνεται το προσωπικό. Ε, θα μιλήσω για τη μάπα irc Περισσότερες οργανώσεις κάπως έτσι δουλεύουν, όμως. Ε, Στέλνουν τις χειρουργικές ομάδες για δύο εβδομάδες. Ε, οι δύο εβδομάδες είναι, φαντάζομαι, γιατί είναι κάτι πάρα πολύ έντονο. Ε, θα μου πεις, το λέω αυτό και σκέφτομαι αυτούς τους ανθρώπους που είναι πέντε μήνες εκεί, υπό αυτές τις συνθήκες, αλλά είναι μάλλον ότι επειδή μπαίνουμε απ' έξω και είναι πολύ πιο έντονο για μα, Δεν είναι για μας, λάθος. Ε, και επειδή είναι και πάρα πολύ περιορισμένο. Δηλαδή, εμείς μέναμε μέσα στο νοσοκομείο, πήγαινα από τα χειρουργεία στο δωμάτιο, στο δωμάτιο χειρουργεία. Αυτή ήταν η ζωή μου δύο εβδομάδες. Η οποία... Αυτό γίνεται για λόγους χρόνου, διαχείρισης χρόνου, για λόγους ασφάλειας. Αυτό ξεκίνησε για λόγους ασφάλειας, γιατί το πιο επικίνδυνο κομμάτι είναι οι μετακινήσεις. Για το πιο ασφαλές... Μέρος αυτή τη στιγμή, αν μπορούμε να πούμε ότι είναι ασφαλές, είναι τα νοσοκομεία. Ε, οπότε ξεκίνησε για λόγους ασφάλειας. Θεωρώ ότι υπάρχει και ένα πολύ μεγάλο πρακτικό κομμάτι σε αυτό όμως, γιατί επειδή όλες οι μετακινήσεις πρέπει να συντονιστούν με το IDF, που είναι το Israeli Defense Forces, ε, και ναι, δεν υπάρχει... Ε, δεν σου λένε ότι απαγόρευση κυκλοφορία, αλλά ε, όταν θέλει να μετακινηθεί σαν διεθνή οργάνωση, ε, πρέπει να φύγει ω τι 4 να έχεις φύγει. Τα χειρουργεία δεν, 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 τελειώνουν 4 η ώρα. Δηλαδή, υπήρχαν πολλέ μέρε που εμεί δουλεύαμε ω ως ως πολύ αργά. Οπότε θεωρώ ότι και πρακτικά είναι καλύτερο να μένει μέσα μια ομάδα από άποψη πώς θα δουλέψεις, πόσο μπορείς να βοηθήσεις. Αλλά ξεκίνησε σαν ασφάλεια αρχικά. Οι, οι ένοπλε δυνάμει του Ισραήλ ενημερώνονται για λόγου ασφαλείας, φαντάζομαι, για να μπορεί να γίνει και η μεταφορά των γιατρών, των ασθενών, να μην χτυπάνε τα νοσοκομεία. Παρ' όλα αυτά, έχουμε δει πολλέ φορέ να χτυπάνε πομπέ τόσο ανθρωπιστική βοήθεια, τόσο και ιατρική βοήθεια. Εσύ είχε ακούσει ε, τέτοια περιστατικά όσο βρισκόσουν στη Γάζα. Ε... Όχι όσο βρισκόμουν στη Γάζα, αλλά τη την νύχτα, ακριβώς πριν ταξιδέψουμε εμείς για τη Γάζα, χτυπήθηκε ξενώνα των Γιατρών Χωρί Σύνορα. Αυτό είναι νέα, δεν είναι. Δεν μπορεί να το βρει ο καθένα στο διαδίκτυο. Από διασταυρωμένα πυρά, χτυπήθηκαν και είχαν και θύματα. Και ξέρω και όλας και αυτό είναι δημοσιοφημένο, ότι τον Ιανουάριο χτυπήθηκε ο ξενώνας της οργάνωσης με την οποία πήγα εγώ, χωρί χωρίς θύματα ευτυχώς. είναι ο ξενώνας των γιατρών. Το ναι, μέρος εκεί που πέρα έτσι. που έμεναν, έμενε η ιατρική αποστολή μετά το νοσοκομείο, δεν έμεναν μέσα στο νοσοκομείο τότε. και ξέρω ότι χτυπήθηκε ο ξενώνας χωρίς θύματα. Ε, οπότε ναι, συμβαίνουν αυτά. Ε, τώρα, Ο γιατί σας, πώς... οι ξενώνες που μένετε δεν είναι και αυτές τις πληροφορίες που, δίνετε, που δίνουν οι οργανώσεις τέλο πάντων ανθρωπιστικές στις Ισραηλινές Ενοπλές Δυνάμεις για να αποφεύγουν να χτυπάνε τα συγκεκριμένα σημαία. Ναι, είναι. Ο, όλα αυτά συντονίζονται, καταρχάς είναι στις πράσινες ζώνες, όλοι αυτοί οι ξενώνες και είναι δηλωμένοι. Είναι δηλωμένο ότι ε, αυτό το σπίτι χρησιμοποιείται από οποιαδήποτε οργάνωση. Νομίζω ότι τα συντονίζει ο ΙΕ αυτό, αυτά και οι οργανώσεις. Αλλά συμβαίνει. Μπορείς να μας πεις παραπάνω πράγματα για την κατάσταση, την ιατρική κατάσταση αυτή τη στιγμή στη Λωρίδα της Γάζας. Γιατί έχουμε πολλά πράγματα και για ελλείψεις ακούμε. πούμε, συγκεκριμένα το νοσοκομείο στο οποίο ήσουν να είχε ελλείψεις σε ιατρικό προσωπικό ή σε ιατρικά είδη. Σε είδη πρώτης ανάγκης για τα νοσοκομεία. Ε, εγώ δουλεύα στα χειρουργεία, ε, οπότε θα μιλήσω για τα χειρουργεία και μια εικόνα που είδα από το υπόλοιπο νοσοκομείο. Τα χειρουργεία όταν πήγα εγώ ήταν σχετικά καλά, αλλά είχε αρκετέ οργανώσεις, όπως μπήκαμε εμείς, ήμασταν ταυτόχρονα τέσσερις οργανώσεις. Ε, οπότε είχε κόσμο μέσα στα χειρουργεία. Ε, Ανεστιολογικά φάρμακα, Ξανά μιλάω μόνο για το European Gaza Hospital, αλλά αυτό δεν μπορεί να γενικευτεί που θα πω. Ε, είχαμε, γιατί και εγώ είχα διαβάσει πάρα πολλές ιστορίες για έλλειψη φαρμάκων και αναισθησιολογικών φαρμάκων. Ε, βέβαια λέγοντας αυτό, γνώρισα κόσμο που ήταν εκεί τέλη Δεκεμβρίου ε, και μου λέγανε ότι δεν είχαν. Δηλαδή αυτό είναι κάτι πάρα πολύ δυναμικό Αυτές Λες δύο... στο ίδιο νοσοκομείο, στο οποίο ήσουν, δεν υπήρχαν ναι, πριν από λίγο. Αυτές οι δύο εβδομάδες που ήμουν εγώ, δεν μπορούμε να τις γενικεύσουμε. Ε, όταν ήμουν εγώ, όμως, είχαμε φάρμακα, είχ, είχ, είχαν βάλει αρκετά φάρμακα μέσα. Τώρα το πόσο θα κρατήσουν αυτά και πότε θα ξαναμπούν φάρμακα, κανένας δεν ξέρει. Ε, εκτός χειρουργείων... Ε, Να, να το βάλω λίγο σε ένα πλαίσιο. Το European Gaza Hospital, που είναι ένα μεγάλο νοσοκομείο, ε, είχε μια δυνατότητα 200, 250 κλινών πριν τον πόλεμο. Και αυτή τη στιγμή έχει γύρω στους χιλίους ασθενείς. Οπότε όσο προσωπικό και να έχεις. Ε, δεν, ε δεν, μπορεί, δεν μπορείς να το καλύψεις. Δεν... Ε, δεν είναι ότι οι άνθρωποι δεν θέλουν να δουλέψουν ή δεν προσπαθούν. Ε, αντιθέτως, μένουν σε σκηνές, μένουν σε camps, έχουν χάσει τους δικούς τους και τα σπίτια τους οι περισσότεροι και έρχονται κάθε πρωί στη δουλειά. Ε, αλλά δεν είναι ανθρωπίνως δυνατό να καλύψεις όλη την ανάγκη που υπάρχει είναι απίστευτα πολύ ο κόσμο για την Υπάρχει υπερπληθυσμό ασθενών δηλαδή, στο νοσοκομείο, τεράστιο. Είναι τέσσερι φορέ πάνω από τη δυνατότητα του νοσοκομείου αυτή τη στιγμή. Και υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι μέσα στο νοσοκομείο, κάτοικοι τη Γάζα. Το λέγαμε πριν να αρχίσουμε τη συνέντευξη, ότι ο υπερπληθυσμό είναι γενικό, όχι μόνο σε επίπεδο ασθενών. Το συγκεκριμένο νοσοκομείο, όταν πήγα εγώ, τα στοιχεία είναι ότι έχει 22.000 εκτοπισμένους ανθρώπους μέσα στο νοσοκομείο. Το νοσοκομείο δεν είναι, έχει, έχει εξωτερικό χώρο, ε, όπου στους εξωτερικούς χώρους του νοσοκομείου έχει σκηνές παντού, ε, αυτοσχέδιες σκηνές κατά βάση, ε, και απλά είναι παντού. Και δεν είναι μόνο στους εξωτερικούς χώρους του νοσοκομείου, είναι και μέσα στο νοσοκομείο. Περπατάς στο διάδρομο του νοσοκομείου και υπάρχει κόσμος παντού. Υπάρχει κόσμος στο πλατήσκαλο μεταξύ σκαλών. Οικογένειες. Δεν μιλάω για έναν άνθρωπο να κοιμάται. Μιλάω ότι στο πλατήσκαλο είχε δύο οικογένειες. Ε, και μέσα στο νοσοκομείο... Ε, η ιδιωτικότητα, να το πω έτσι, το privacy, ε, έχουν σεντόνια ουσιαστικά και έχουν κάπως χωρίσει τους χώρους. Ουσιαστικά περπατάς και περπατάς μέσα σε αυτό. Και κάποιοι δεν έχουν καν. Δηλαδή ε, κάθε, κάθε μέρα έτσι όπως πήγαινα από το δωμάτιο στο, στο χειρουργείο θυμάμαι μια γιαγιά. Μια γιαγιά που κοιμόταν στο πάτωμα. Δηλαδή και πιθανότατα είναι τυχεροί που μπορούσε να κοιμάται σε ένα πάτωμα νοσοκομείου. Ε, ναι, έχει... Γιατί θεωρείται πιο ασφαλές από το να είσαι εκτός νοσοκομείου. Γιατί θεωρείται πιο ασφαλές. Πιστεύουν ότι δεν θα μομβαρδιστεί το νοσοκομείο ε, χωρίς κάποια προειδοποίηση τουλάχιστον. Τώρα αυτός ο υπερπληθισμός που περιγράφεις δεν αυξάνει και τον κίνδυνο της, όπως μετάδοσης μολυσματικών ασθενειών. Προφανώς, ναι. Ε, που λε έτσι όπω το καταλαβαίνω εγώ. Ναι, δεν χρειάζεται κάποιο να το πολυσκεφτεί για να καταλάβει κάτι τέτοιο. Έχουμε περάσει και εμπειρία πρόσφατη με πανδημία ναι. κλπ. Οπότε μα είναι πιο. Δηλαδή δεν είναι. είναι... Εγώ αρρώστησα όταν ήμουν μέσα, δηλαδή και η φωνή μου είναι που αναρώνω μετά από μια εβδομάδα και είμαι ακόμη έτσι. Και εγώ δεν έμενα, έμενα σε ένα σχετικά μεγάλο δωμάτιο, μεγαλύτερο από το δωμάτιο στο οποίο βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, μάλλον ένα άτομο. Και κάτι κόλλησα και φόραγα μάσκες μέσα στο χειρουργείο, γιατί ε, έπρεπε να φοράμε μάσκες μέσα στο χειρουργείο, γιατί κάναμε ορθοπαιδικά χειρουργία κυρίω. και όμως κάτι κόλλησα. Ε, επίσης δεν είναι μόνο, δηλαδή αυτό το μόλις σημαντικές το που κόλλησα εγώ, είναι γενικά οι λιμόξεις, δηλαδή οι, οι ασθενείς, ασθενεί δεν ξέρω αν θα το πιθανότατα θα το πάσει εκεί ούτως ή άλλως, έρχονται με πολύ άσχημα τραύματα, με απίστευτες ανοιχτές πληγές, δηλαδή μπορεί να είναι όλοι γάμπα ανοιχτη Αυτό ή έχει πολύ μεγάλες πιθανότητες να μολυνθεί και στις καλύτερες συνθήκες όσο μάλλον όταν δεν τις έχεις στις καλύτερες συνθήκες, ε, ναι, προ, προφανώς και υπάρχουν και δεδομένα έχουν ήδη αυτό ήθελα να σε ρωτήσω ναι, ναι έχουν ήδη ε, δημοσιευτεί δεδομένα κατά πόσο έχουν αυξηθεί οι μολυσματικές ασθένειες τους τελευταίους μήνες και αυτό που είπα για την πανδημία που περάσαμε, το διευκρινίσω, δεν, εννοώ, δεν υπάρχει καμία σύγκριση. Mm. Απλά το λέω για να έχουμε μια εικόνα το πόσο εύκολο να μπορεί να μεταδοθεί κάτι, πόσο μάλλον τώρα στι συνθήκε του υπερπληθυσμού τις οποίες μα περιγράφει. Είχε και συναδέλφου σου άλλου οι οποίοι κολλήσανε. Εμένα στην ομάδα μου όλοι κόλλησαν κάτι σε κάποια φάση. Όλοι για μια-δύο μέρε δεν ήταν καλά. Ε, τώρα, αν ήταν το ίδιο που κολλήσαμε όλοι όχι, δεν το ξέρω. Και η κοπέλα με την οποία μοιραζόμουν το δωμάτιο, η οποία δούλευε στην μονάδα εντατική θεραπεία. Ε, Και αυτή κάτι κόλλησε. Τώρα, δεν ξέρω αν είναι το ίδιο ή όχι. Ε, να πάμε στο κομμάτι το το άλλο μεγάλο πρόβλημα που ακούμε για την κατάσταση στη Γάζα ε, είναι η έλλειψη το, της τροφής. Δηλαδή, ακούμε το ότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα υποσιτισμού και μάλιστα διεθνείς οργανώσεις, αν δεν κάνω λάθος και από τον ίδιο το ΟΗΕ, ακούγεται το ότι υπάρχει κίνδυνος για αλυμό. Ε, Χωρίς να είμαι ειδική, ο λοιμός μάλλον είναι ήδη εκεί. Δηλαδή, όταν έχεις ήδη θανάτους από υποσιτισμό, είναι αργά. Ε, υπάρχουν κάποια κριτήρια για να πεις ότι είναι υποσυντισμένος, μετράνε την περιφέρεια του, του μπράτσου και όλα αυτά. Δεν έκανα κάτι τέτοιο, αλλά δεν, είναι δύσκολο να δεις ότι κάποιος είναι υποσυντισμένος. Δεν είχα... Όλοι μου οι ασθενείς ήταν, Δεν είχαν καμία μυϊκή μάζα και έβλεπε τα οστά τους. Δηλαδή, δεν είναι καθόλου δύσκολο να πεις ότι κάποιος είναι υποσυντησμένος. Στα νοσοκομεία και σε τέτοιους χώρους είναι πιο εύκολη πρόσβαση σε φαγητό από ό,τι είναι στην υπόλοιπη γάζα. Είναι το ίδιο πράγμα. Νομίζω ότι είναι το ίδιο πράγμα, χωρίς να είμαι πολύ σίγουρη για αυτό που θα σου πω. Ε, ξέρω ότι στο νοσοκομείο υπήρχε κάποια κουζίνα η οποία μαγειρεύε για το προσωπικό αλλά για τους εσωτερικά, αλλά όχι για τους ασθενείς και όχι για τους εσωτερικά εκτοπισμένους ανθρώπους. Οπότε αυτοί οι άνθρωποι ε, πρέπει να βρουν κάπως τροφή. Τροφές δεν υπάρχουν, δηλαδή όλες τα πάντα είναι κονσέρβα προφανώς, <coughs> ε, και φρούτα δεν υπάρχουν, από λαχανικά υπήρχαν κάποιε ντομάτε, κάποια αγγούρια, γιατί στη Ράφα από ό,τι είδα και εγώ, το ελάχιστο που είδα, ε, έχει θερμοκήπια. Mm. Αλλά βάζοντα ένα πλαίσιο και σε αυτό, η Ράφα είναι μια πόλη 250.000 κατοίκων, η οποία αυτή τη στιγμή έχει εκατομ... πάνω από 1,5 μάλλον εκατομμύριο πληθυσμό. Από εσωτερικά εκτοπισμένου. Οπότε, ό,τι παραγωγή κοινά έχει η Ράφα. Ε, δεν μπορεί να καλύψει και το άλλο που συμβαίνει και αυτό συμβαίνει πάντα δεν, δεν συνέβη στη Γάζα όπου υπάρχει ζήτηση ανεβαίνουν και οι τιμές δηλαδή άκουσα κάτι τραγικά ότι για να αγοράσεις μια κονσέρβα αυτή τη στιγμή μπορεί να χρειάζεσαι και 30 δολάρια δεν ποιος μπορεί να δώσει 30 δολάρια για μια κονσέρβα και, και να μπορέσει να τα δώσει σήμερα, δεν θα μπορέσει να τα δώσει αύριο. Και μια κονσέρβα δεν φτάνει για μια οικογένεια. Ε, οπότε. Ε, ναι, αυτό υπάρχει. Δεν, δηλαδή. Αν. Ε, και ξανά. Αυτά υπάρχουν. Ε, είναι δημοσιοποιημένα. Πριν ξεκινήσει ο πόλεμο, πολύ μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού τη ε, είχε ανάγκη την ανθρωπιστική βοήθεια που έμπαινε μέσα. Λόγω για... του και του αποκλεισμού, του, ότι πάντα υπήρχε ένας αποκλεισμό γύρω ναι. από την Γάζα. Ε, για να, για να συνηθιστεί. Οπότε τώρα που δεν μπαίνει και σχεδόν τίποτα. Ναι. Ε, ε, απλά μαθηματικά είναι. Ε, πέρα τώρα από τους κινδύνους που υπάρχουν για τον πληθυσμό, ε, οι οποίοι είναι δεδομένοι έτσι κι αλλιώ. Ε, μιλάμε για μια τεράστια καταστροφή από άποψη ανθρώπινων θυμάτων. Εσύ ως θελόντρια γιατρός εκεί πέρα αισθάνθηκες κίνδυνο ε, λόγω της παρουσίας σου στη, στη Γάζα, ακόμα και αν ήσουν μέσα στο νοσοκομείο, που κατά κάποιο τρόπο είναι όχι πάντα, αλλά είναι σίγουρα πιο ασφαλές από να είσαι σε ένα δρόμο της Γάζας. Ε, Όταν είχα πρώτο δεχτεί να πάω, είχα δεχτεί να πάω τον Ιανουάριο. Και μετά επειδή υπήρξε ο βομβαρδισμός του ξενώνα, κύρωσαν την αποστολή μέχρι να, να, καταλαβούν τι έγινε και για θέμα ασφάλεια. Και πήγα πριν από τρεις εβδομάδε ουσιαστικά τώρα. Ε, την ημέρα που δηλαδή, προφανώς πέρασα όλο αυτό το εσωτερικό αυτή την αμφιταλάντευση. Δηλαδή, μια εσωτερική μια... συζήτηση, μια πάλι. Ναι, μια πάλι κυριολεκτικά. αυτή τη μία θέλω να πάω γιατί θεωρώ ότι είναι σημαντικό αυτό που κάνω. Ε, προφανώς φόβος, προφανώς διαχείριση κόσμου, κοντινού μου κόσμου και τον, του δικού του άγχος. Ε, άγχος. Ε, την ημέρα που μου στείλαν τα εισιτήρια τότε, τον Ιανουάριο, δεν κοιμήθηκα όλο το βράδυ. Ξύπναγα και έλεγα, τι έκανες. Τι απόφαση πήρες. Ε, μετά ακυρώθηκε. Ε, οπότε νομίζω ότι εγώ είχα ήδη μπει σε ένα ψυχολογικό, σε μια ψυχολογική κατάσταση να πάω φόβος. Ξ, ήξερα πού πηγαίνω. Υπέγραψα ότι ξέρω πού πηγαίνω και ότι ναι, μεν όλες οι οργανώσεις αυτό που κάνουν είναι ότι προσπαθούν να ε, δεν υπάρχει μηδέν κίνδυνο. Προσπαθούν να μειώσουν τον κίνδυνο. Ο τρόπο με τον οποίο οι οργανώσει προσπαθούν να το κάνουν αυτό είναι ένα, με το να συντονίζονται με τι Ισραηλινέ δυνάμεις και να δηλώνουν τους ξενώνε, να δηλώνουν τι μετακινήσει. Ε, αλλά δεν ξέρει. Ε, έχουν συμβεί ε, χτυπήματα, σε χτυπήματα σε... παρόλο, παρόλο αυτών των μέτρων. Οπότε υπογράφει ότι δέχεσαι τον κίνδυνο. Φόβο ε, φόβος μέσα είναι αρκετά σοκαριστικό όταν πρωτομπαίνεις γιατί και με το που πλησιάζεις στη ράφα αρχίζεις και ακούς τα ντρόνς. Ε, οι μάχες πρέπει να ήταν γύρω στα 500 με 700 μέτρα από εκεί πέρα που ήταν το νοσοκομείο. Οι, μά οι μάχες σε μιλάω. Εγώ άκουγα πυροβολισμούς τους, τους άκουγες μια χαρά τους πυροβολισμούς, ιδιαίτερα από εκεί πέρα που έμενα, γιατί στο χειρουργείο μάλλον είναι, είναι καλύτερη η και δεν άκουγα καλά, αλλά από το δωμάτιο, όταν ήμουν στο δωμάτιο ή όταν προσπαθούσα να κοιμηθώ, άκουγες κανονικά τους βομβαρδιασμούς και τους πυροβολισμούς. Ε, τους ε, <coughs> τους συνηθίζει κάπως, δεν ξέρω πώς, <laughs> δεν, δεν, δεν ξέρω να το εξηγήσω αυτό. ε... Όταν ήταν πιο έντονοι κάποιες, ε, κάποιοι βομβαρδισμοί, που μάλλον ήταν οι μεγαλύτεροι, η πολύ πιο κοντά, ε, ναι, πεταγόμασταν. Πετάχτηκα και σήμερα το πρωί που έπεσε η καρέκλα του από πάνω και ακούστηκε ένας δυνατός θόρυβος και για κάποια δευτερόλεπτα απλά πετάχτηκα. Τώρα ε, αυτό που λες είναι... Μου δίνεις και μια αφορμή σε αυτό, γιατί παρότι δεν είναι η δικότητά σου... Ε, το τραυματικό σοκ το οποίο δημιουργεί το να είσαι σε ένα τέτοιο πόλεμο και άμεσένα σου άφησε κάτι και πετάγεσαι με μια καρέκλα στο σπίτι σου αφού τελειώσει αυτός ο πόλεμος για τους κατοίκους της Γάζας, που το ζουν τόσους μήνες αυτό. Νομίζω θα χρειαστούν απίστευτη ψυχολογική υποστήριξη όταν τελειώσει. Αυτή τη στιγμή δεν μπορείς να το προσφέρεις αυτό γιατί για πάρα πολλούς λόγους. Και logistically δεν γίνεται, δεν, δεν, έχει, δεν έχουν ρεύμα, ίντερνετ, όλα αυτά. Αλλά και επειδή πιθανότατα, ξανά δεν είμαι ειδική, αλλά δεν προσπαθείς να ξύσεις οτιδήποτε όταν αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να επιβιώσουν. Αλλά μετά υπήρχε κόσμος που εμένα μου το ανέφερε αυτό, ότι θα χρειαστούν ψυχολογική υποστήριξη. Θυμάμαι πολύ συγκεκριμένα που μου είπαν ελπίζω οι οργανώσει να έχουν αρχίσει και να το σκέφτονται ήδη αυτό. Ε, και δεν είναι... <coughs> δεν, δεν θέλω να μειώσω το ψυχολογικό κομμάτι, είναι τεράστιο. Ε, και, και από πού να το πιάσεις, από τα παιδιά, από, από όλους που στάνταρ έχουν χάσει κάποιον. Είναι... Σκέφτομαι ότι ε, μέσα σε δύο εβδομάδες το τράθμα που είδα εγώ, μιλάμε για μια ολόκληρη γενιά νέων ανθρώπων, οι οποίοι θα είναι ανάπηρη κιόλα. Θα είναι ανάπηρη, θα έχουν χάσει σίγουρα. Αν δεν πεθάνουν. Δικό, αν δεν πεθάνουν, θα είναι ανάπηρη. Και σίγουρα θα έχουν χάσει κάποιο δικό τους. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος που δεν έχει χάσει κάποιον δικό του. Δεν, δεν νομίζω ότι υπάρχει αυτό. Για να γυρίσουμε στο, στον ιατρικό τομέα, ε, διάβαζα το ότι είναι πάνω από 300, τουλάχιστον σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Υγεία τη Γάζα, πάνω από 300 οι εργαζόμενοι στον τομέα υγεία που, ε, που έχουν σκοτωθεί. Και μάλιστα διάβαζα και ένα πρόσφατο περιστατικό στο, στο BBC. Ε, βγήκε για ένα νοσοκομείο στο οποίο οι γιατροί κατήγγειλαν το βασανισμό του. Από τον Ισραηλινό στρατό. Τώρα θέλω να σε ρωτήσω αν υπήρχαν αντίστοιχε μαρτυρίε στο δικό σου νοσοκομείο. Όχι δεν είναι καλά να έχει συμβεί στο νοσοκομείο το οποίο ήσουν, αλλά είτε από γιατρού, είτε από ασθενεί, είτε από εκτοπισμένου. Αν σα μετέφεραν τέτοια μηνύματα. Δεν ξέρω βέβαια και σε τι βαθμό ερχόσασταν σε επαφή με του. Κοιτάξτε, εγώ επειδή τόπι. δεν μιλάω και δεν καταλαβαίνω αραβικά, ε, θα ήταν πολύ δύσκολο να, να έχω αυτέ τι πληροφορίε. Ε, δεν άκουσα κάτι, άκουσα μαρτυρίες. Δηλαδή, υπήρχε κόσμος που είπε «Έχασα τη γυναίκα μου και το παιδί μου». Και το ένα παιδί του, το γιο του. Ε, αλλά δεν έχω ακούσει ε, μαρτυρίες όπως αυτές που βγαίνουν ας πούμε, από το Νασέρ Χοσπιτάλ. Ε, το Νασέρ Χοσπιτάλ, το νοσοκομείο... Το Νασέρ, είναι νέο... που αναφέρεσαι. Από εκεί βγήκαν οι μαρτυρίες. Ε, ξέρω, ξέρω, όταν λέω ξέρω ενώ άκουσα <coughs> ότι ας πούμε κάποιος που δούλευε στο νοσοκομείο που ήμουν εγώ, ε, ο γαμπρός της δούλευε στο Νασέρ Hospital ε, και όταν μπήκαν οι Ισραηλινοί αρνήθηκε να φύγει για, γιατί ήθελε να μείνει για τους, ασθενεί, για τους ασθενείς, προφανώς. Ε, και δεν είχαν νέα του για κάποιες βδομάδες. Για το θυμάμαι ότι μου το έλεγε ότι δεν έχουμε νέα του και προσπαθούμε να μάθουμε τι γίνεται. Δηλαδή, α, αυτά συμβαίνουν. Τώρα δεν είχαν... Δεν ξέρω τι έγινε, γιατί... Δεν, δεν, δηλαδή, εμείς δεν είχαμε ίντερνετ συνέχεια. Ε, το ίντερνετ πήγαινε και ερχόταν προφανώς τηλέφωνα. Δούλευαν, δεν δούλευαν. Οπότε, φαντάζομαι ότι... Στον, στον Ασέρ συγκεκριμένα που ήταν πολύ ορκημένο, ε, δεν θα είχαν και καθόλου, δεν θα, είπ, δεν, θα είχαν, δεν θα είχαν και τρόπο να επικοινωνήσουν με τον έξω κόσμο. Αλλά ναι, δεν, εγώ δεν. Δηλαδή, εκτό από αυτό που λέω, αυτή την ιστορία δεν άκουσα κάτι άλλο. Αλλά δεν θα ήξερα κιόλα γιατί είναι, είναι το φράγμα της γλώσσας εδώ. Είναι κάτι άλλο που θέλω να σε ρωτήσω. Τώρα είναι, είναι λίγο δύσκολο σαν ερώτηση, αλλά είναι κάτι το οποίο παίζει στα παγκόσμια μέσα ενημέρωση και είναι κάτι το οποίο το φέρνει συνέχεια το Ισραήλ στην, στη δημοσιότητα και αφορά την σύνδεση ιατρικών οργανώσεων και συγκεκριμένα κατηγορούν το, την υπηρεσία αρρωγή του ΟΗΕ για του πρόσφυγε με ομάδε όπω η Χαμά και με άλλε ένοπλε παλαισθηνιακέ ε, ομάδε. Δηλαδή, συχνά οι Ισραηλινοί λένε το ότι χτυπάμε νοσοκομεία γιατί τα νοσοκομεία έχουν μετατραπεί σε φρούρα τη Χαμά. Αυτό είναι ουσιαστικά το. Να μην το πω προπαγανδιστικό, το επικοινωνιακό του ας πούμε επιχείρημα. Ποια είναι η ερώτηση. Η ερώτηση είναι αν, αν έχεις δει κάτι τέτοιο, αν υπάρχει όντως περίθαλψη πολιτικών ομάδων στα νοσοκομεία. Αν είναι κακό τέλο πάντων να περιθάλπτονται ακόμα και οι μαχητέ στα νοσοκομεία, γιατί πολλέ φορέ χρησιμοποιείται ω επιχείρημα και η περίθαλψη ω ασθενή των, των μαχητών των Παλαιστινιακών οργανώσεων, ε, Θα ξεκινήσω από το τελευταίο. Ε, σαν γιατρό και οι ανθρωπιστικέ αποστολέ, θα περιέθαλπταν οποιονδήποτε. Θα περιέθλα, θα περι... Εγώ θα βοηθούσα Ισραηλινό στρατιώτη πολίτη στρατιώτη της Χαμάς, γιατί για μένα είναι ασθενής. Αυτό είναι το, το ιατρικό κομμάτι τώρα. Ε, είναι αυτό που λένε το ιουδετερότητα. Το neutrality που είναι σε όλες τις ανθρωπιστικές οργανώσεις. Δεν διαχωρίζεις κάποιον με βάση το τι ήταν ή τι μπορεί να έκανε. Ε, το βλέπεις ιατρικά σαν ασθενή. Ε, το άλλο κομμάτι, εγώ δεν είδα ε, κάτι να μου κινήσει την υποψία ότι είχαμε ε, πόσους στρατιώτες να, το πω, να τους πω ότι είχαμε ανάμεσά μας ή ε, σαν ασθενεί. τώρα θα το έβλεπα, θα το καταλάβαινα. δεν, δεν, δεν ξέρω να σου το πω αυτό. Δηλαδή, αν δεν ερχόταν κάποιο μάλλον με στρατιωτικά ρούχα και όπλα, μπορεί και να μην το καταλάβαινα ούτω ή άλλω. Αλλά από τη δική μου εμπειρία στι δύο εβδομάδε ε, δεν υπήρξε αυτό. Άκουσα συζητώντα ξανά ότι δεν τους φέρνουν στα νοσοκομεία γιατί έχουν δικά τους νοσοκομεία. Ά, αν αυτό είναι αλήθεια ή όχι, ή αυτό που λένε το Chinese whispers ουσιαστικά. Δεν το γνωρίζω. Ε, ναι. ε, ε, θέλω να σε ρωτήσω, εσύ ως μια γιατρός που πήγες ως εθελόντρια στη Γάζα, ε, πώς θεωρείς ότι μπορεί ο, ο, ο πολίτης ο, ο, στην Ελλάδα ή σε μια χώρα της Δύσης της Ευρώπης να, να συμβάλλει ε, τι ελλείψει είδε, με ποιο τρόπο μπορεί κάποιο ο οποίο δεν έχει τη, τη δυνατότητα να κάνει τέτοια μορφή σε θελοντισμό ή μπορεί και να φοβάται να κάνει τέτοια μορφή σε θελοντισμό, με ποιο τρόπο μπορεί να βοηθήσει τον Παλαιστινιακό λαό να ανταπεξέλθει σε αυτό το πράγμα. Ε, δέξει, το, το καταλαβαίνω το κομμάτι ότι καταρχά δεν είναι ότι όλοι έχουν τη δυνατότητα να πάνε ή φοβούνται. Μπορεί να έχει πολλέ υποχρεώσει. το καταλαβαίνω, δεν, δεν περιμένω ότι όλοι οι γιατροί, μιλάω για το ιατρικό ξανά, γιατί σε αυτό το κλάδο ανήκω εγώ, θα πούν, αφήνω τη δουλειά μου αυτή τη στιγμή και πάω, και πάω δύο εβδομάδες σε στη Γάζα. Ε, τρόποι να βοηθήσεις, <coughs> να βρεις μια οργάνωση μάλλον η οποία σου αρέσει έτσι όπως δουλεύει και να χρηματοδοτήσεις. αυτό είναι ένας τρόπος. Ε, και βέβαια αυτό δεν θα σταματήσει τον πόλεμο απλά ίσως βοηθήσεις κάποιους ανθρώπους ε, ποιος είναι ο τρόπος ο τρόπος είναι να τελειώσει ο πόλεμος βασικά οπότε αυτό έχει να κάνει με πολιτική πιθανότατα είναι η ευαισθητοποίηση να αρχίσει ο κόσμος να μιλάει δεν λέω ότι δεν μιλάει αλλά το Νιώθω ότι γίνομαι λίγο γραφική, αλλά ε, είναι επίπονο να διαβάζεις άσχημες ιστορίες και μένα με πόναγε όταν, ε, όταν τα διάβαζα πριν πάω, εφόσον έχω βγει δεν διαβάζω ιστορίες. Διαβάζω τα νέα για να δω αν έχει, αν έχει υπάρξει κάποια εξέλιξη, αλλά έχω σταματήσει να διαβάζω ιστορίες. Ε, γνώρισα, και συγγνώμη, παρένθεση, έναν αναισθησιολόγο διεθνή ξανά, ο οποίος μου λέει, έκλειγα κάθε μέρα πέντε μήνες πριν έρθω, γι' αυτό και μπήκα. Ε, πολιτική πίεση, ευαισθητοποίηση, να μιλάει ο κόσμος, να μην κλείνει τα μάτια του επειδή είναι επίπονο. Και πολιτική πίεση. Τώρα εγώ δεν μένω στην Ελλάδα χρόνια, οπότε να σου πω την αλήθεια δεν ξέρω καν πόσο θα μπορούσες να κάνεις αυτό. Ε, Γι' αυτό και αναφέρομαι και γενικά και στο δυτικό κόσμο. Ναι. Στην Αγγλία, ας πούμε, μπορείς να στείλεις ε, ε, γράμμα, προσωπικό γράμμα στους, ε, στο βουλευτή της πόλης σου. Ε, δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι τέτοιο εδώ, αλλά πιθανότατα εδώ, το, και το, αυτό το άκουσα να σου πω την αλήθεια σε μια άλλη συνέντευξη, σχετικά με τη Γάζα, αλλά μου άρεσε πάρα πολύ, ε, να σηκώσει το τηλέφωνο και να πάρεις πέντε τηλέφωνα να σου κάνω και μια τελευταία ερώτηση, η οποία μου ήρθε ενώ θα το έκλεινα με την προηγούμενη. Και γυρνάω πάλι πίσω στην, στην κρίση. ε, επιστημιστική κρίση. υπάρχουν οι λεγόμενε ρήψει ε, ανθρωπιστικής ανθρωπιστική βοήθεια. Τώρα υπάρχει μια συζήτηση, την οποία την κάναμε και λίγο πριν ε, γράψουμε την εκπομπή, του κατά πόσο βοηθάει, κατά πόσο ο τρόπος που γίνονται ανεξαρτήτως των προθέσεων. Ε, συμβάλλουν κάπω στην ταπείνωση των ανθρώπων που τρέχουν πίσω από ένα δέμα το οποίο πετυχαίνει από ένα αεροπλάνο για να πιάσουν το φαίγωμα και σε επικίνδυνε περιοχέ. Ε, υπάρχει και το φράγμα τη γλώσσα, οπότε καταλαβαίνω ότι δυσκολευόσουν στο να σου πει ένα κάτοικο τη Γάζα το πώ το βλέπει αυτό. Ε, αλλά εσύ πώ το είδε σαν εικόνα, δεν ξέρω αν είδε κιόλα, δεν ξέρω αν είδε ρήψη ανθρωπιστική βοήθεια. Από αυτά που έχω διαβάσει στα νέα, δεν είχαμε ε, εκεί πέρα που ήμουν εγώ. Νομίζω ότι. μπορεί να κάνω λάθο αυτό. Νομίζω ότι αυτό είναι στη βόρεια Γάζα. Γιατί επειδή είναι εντελώ αποκλεισμένοι και δεν μπορούν να μπουν τα φορτηγά λόγω τη ε, της επικίνδυνοτητα, τα φορτηγά του ΟΗΕΝ, ε, άρχισαν τι ρήψει. Οπότε αυτό, όσο μικρή και να είναι η Γάζα, ε, γιατί η Γάζα, αυτό δεν το είπαμε, η αλήθεια είναι. Είναι 40 χιλιόμετρα μήκο και το, το πλάτο τη πάει από 5-6 χιλιόμετρα στο βορρά ω γύρω στα 10 χιλιόμετρα στο νότο. Ε... Αυτό είναι κάτι που το καταλαβαίνει συχνά ο κόσμο. Το, το συναντάω και εγώ, το λέμε συχνά. Και το πόσο μικρή είναι η Γάζα, δεν μπορεί να το συνειδητοποιήσει. Νομίζω ότι η Γάζα είναι ένα μεγάλο κομμάτι. Όχι. Ε, νομίζω ότι γυρνώντας σε αυτό ότι οι, οι ρήψει από αέρα είναι στο βόρειο κομμάτι του, της Γάζας που είναι εντελώ αποκλεισμένο. Τώρα δεν έχω γνώμη, δεν είναι ο τομέας μου ε, αλλά ε, βλέποντας μια συνέντευξη ενό Έλληνα που είναι μέσω του, που δηλαδή για τον ΟΙΑ αυτός είπε κάτι ότι ανεξάρτητα με το αν τεχνικά είναι δύσκολο, πιο ακριβό ή οτιδήποτε, κάποιος έφαγε εκείνη τη νύχτα. Οπότε είναι πολύ δύσκολο να πεις μη το κάνετε. Ο, νομίζω όλη η βοήθεια είναι καλοδεχούμενη. Τώρα, αν θα ήταν προτιμότερο να γίνει με τον έναν τρόπο ή όχι, ναι, ίσως, και ξανά δεν έχω τις τεχνικές γνώσεις, αλλά δεν νομίζω ότι μπορείς να πεις για οποιαδήποτε βοήθεια ότι δεν θα ήταν καλοδεχούμενη. Σε ευχαριστώ πολύ για την σημερινή μας συζήτηση και δεν ξέρω, σε ευχαριστώ γενικά γιατί και για την αλληλεγγύη που έδειξες ε, γιατί όπως δεν είναι υποχρεωμένος και οποιοδήποτε πολίτης, οποιοδήποτε γιατρός να πάει αυτό και να ζήσει και αυτό το οποίο είσαι εσύ. Ε, δεν ξέρω αν θες να κλείσεις με κάτι την κουβέντα μας. Καταρχάς εγώ ευχαριστώ ε, που είχα τη δυνατότητα να πω κάποια πράγματα γιατί πιστεύω ότι η ευαισθητοποίηση του κόσμου είναι είναι κλειδί για το τι θα συμβεί. Ε, και νομίζω θα κλείσω με τη λέξη αλληλεγγύη που είπες και το γεγονός, νομίζω ότι το ανέφερα, ε, ότι χωρίς να μειώσω καθόλου το ιατρικό κομμάτι και τη δουλειά που κάναμε εκεί, γιατί σίγουρα κάναμε δουλειά, το κομμάτι της αλληλεγγύης ήταν πιθανότατα πιο ε, σημαντικό. Μα το είπαν και από τη διοίκηση του νοσοκομείου. Μα ευχαρίστησαν που είμαστε εκεί, γιατί ένιωσαν αυτή την αλληλεγγύη. Ένιωσαν ότι δεν είναι μόνοι του, ότι υπάρχει κόσμο που ακόμη του βλέπει. Οπότε, ναι. Θα, θα κλείσω με τη λέξη, μάλλον αλληλεγγύη. Σε ευχαριστώ πολύ. Και εγώ.